χρονιά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα και σε βλέπω πρόσωπα γνωστά, πρόσωπα που αγαπούν τον Θεό και τον άνθρωπο. Γιατί αυτό είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τους χριστιανούς και πολύ ιδιαίτερα θα έλεγα τους συνεργάτες του Ιερού Ναού μας, γιατί αυτός που διακονεί, διακονεί γιατί αγαπά. Γιατί αγαπά τον Θεό και τον άνθρωπο. Γιατί στο πρόσωπο του αδελφού του, του συνανθρώπου του, βλέπει τον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς στην ενορία, με τη χάρη του Κυρίου μας, γίνονται όμορφα πράγματα, γίνονται μεγάλα πράγματα και δεν έχουμε να καθιστούμε εμείς για αυτά, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς τη χάρη του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Όλα τα κάνει η χάρη του Θεού με τη συνεχεία του Αγίου Αθανασίου, της Αγίας Παρασκευής και των καινούριων Αγίων που αποκτήσαμε και στην Εκκλησία μας αλλά και στην ενορία μας, να το παρακτήσω που θα αφιερώσαμε, τον Όσιο Πορφύριο, τον Όσιο Παΐσιο. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά συναντώμε μαζί σας και χαίρομαι αυτή τη συνεργασία, γιατί βλέπω ανθρώπους που αγαπούν, ανθρώπους που θυσιάζονται, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αφήνοντας τον κόπο του στο ναό, αφήνοντας τον χρόνο του, την οικογένειά του, και ευχαριστώ πολύ και τις οικογένειες των ανθρώπων που διακονούν, γιατί και αυτοί διακονούν τον δικό τους τρόπο. Όταν τύπει ο άνθρωπος και διακονεί στον ναό και προσφέρει, ο άνθρωπος και η γυναίκα, γιατί είναι πολλές δραστηριότητες και δεν ξέρω ποιον να τους ευχαριστήσω. Τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους, τους ψάρτες μας, τους νεοχώρους, το φιλόπτωπο, την νεανική εστία, τους καθηγητές μας εδώ που διακονούν στο φροντιστήριο, τους δωρητές, όλοι σε κάποια δραστηριότητα, όλοι σε κάποια μέρη να έχουν θέση, διακονούν, προσφέρουν και γίνεται η ενορία μια κυψέλη. Γιατί έτσι πρέπει να είναι μια ενορία για να είναι ζωντανή και να παράγει πνευματικό μέλι που θα κρατά ζωντανού του ανθρώπου, θα κρατά γλυκιά τη ζωή του για να μην πικραίνονται, για να ελπίζουν και να γλυκαίνονται με τη βασιλεία του Θεού, με την παρουσία του Θεού και να παρηγορούνται. Για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι στην Εκκλησία υπάρχει παρουσία του Θεού και φέρεται μέσα από τα πρόσωπα των ανθρώπων που διακονούν εκεί, από την ανθρωπιά μας. Γιατί αν λέμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού και η ζωή μας είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού και η πράξη μας είναι σκανδαλώδης, τότε γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιάκωβος, ότι διημών βλαστημείτε το όνομα του Χριστού εν της έθνηση. Πιστεύω όμως ότι αυτό, με τη χάρη του Κυρίου προς το παρόν τουλάχιστον, δεν γίνεται εδώ και αυτό οφείλεται στα δικά σας πρόσωπα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, έναν έναν ξεχωριστά και όλους μαζί, γιατί όλοι αποτελούμε μέλη του ιδίου σώματος του Θεού του Χριστού. Ο Θεός να ευλογεί εσάς, τις οικογένειές σας, να μας χαρίζει πάντοτε ταπεινοφροσύνη και αγάπη, αρετές που πάνε μαζί και σώζουν τον άνθρωπο και τον εξυψώνουν, να μας χαρίζει δύναμη και κουράγιο, να διακονούμε ο καθένας κατά την ιδία δύναμη και προτιμία του έργου του Θεού στη γη για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε κι εμείς κάτι. Γιατί δεν κάνουμε κάτι για να πάρουμε, διότι η αγάπη είναι ανιδιοτελής. Ούση τίτα εαυτής. Δεν δίνουμε για να πάρουμε κάτι, αλλά όπως οτιδήποτε ξέρουμε καλά ότι ο Θεός, κατά τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν αφήνει ούτε το παραμικρό να πέσει κάτω. Το κρατάει ο Θεός και το μετράει, να το ξέρετε αυτό. Γιατί θέλουμε και τη σωτηρία μας, δεν θέλουμε να χαθούμε. Ο Θεός μας προώρησε για τη βασιλεία του. Για να γίνουμε οι θυγατέρες κληρονόμοι της βασιλείας του. Να μην χαθούμε λοιπόν. Χαίρομαι λοιπόν και τη διακονία σας. Σας ευχαριστώ. Γιατί αν δεν υπάρχουν και τα δικά σας πρόσωπα, δεν μπορεί να γίνει πλέον τη ενορία. Βέβαια, σας έφερε ο Θεός εδώ κοντά στο ναό. Η χάρη σου σε ελκύει και χαιρόμαστε κάθε φορά στην κάθε συνάντηση που έχουμε και ιδιαίτερα σήμερα. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί το πάγι, να σας ενισχύει, να σας χαρίζει υγεία στην οικογένειά σας, δύναμη, κουράγιο και τι είναι στοιχεία απαραίτητα στο δυστυχημένο με τη χάρη του Θεού και τις εποχές που ζούμε σήμερα που είναι δύσκολες και που υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αύριο, μεγάλη αγωνία. Εμείς όμως βασιζόμαστε στον Χριστό. Κύριος είναι που ενεργεί τα πάντα εν βάση. Έτσι λοιπόν θα ενεργήσει και τώρα
γι' αυτό να μην φοβόμαστε, να μην δυσκολόμαστε και να διακονούμε με όλες τις συνθήκες το Θεό μέσα από την προσφορά του συνάνθρωπό μας. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Στ' όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.